Καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σας λοιπόν από το όμορφο Λιτόχωρο. Μάλιστα αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είμαστε στους πρόποδες του Λιτοχώρου που είναι η έκθεσή μας, Λατομείο και Φορτηγά. Είμαστε ήδη στη θάλασσα, πολύ κοντά στη θάλασσα. Και σας καλησπερίζω από πανέμορφα, τα μέρη μας. Πανέμορφα, πολύ όμορφα εκεί, και βλέπουμε και μια όμορφη θάλασσα. Τι ωραία, τι ωραία. Όντως, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο εκθέσεις ουσιαστικά, ξεχωριστές έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι πολύ διάζουσες. Λατομείο 2024 και μια παράλληλη έκθεση για ανυψωτικά μηχανήματα και φορτηγά. Την έχουμε ακριβώς. Μας ακούει. Την ακούμε μέσα από το... Όχι, έχουμε χάσει την έχουμε χάσει την επαφή μας. Δεν πειράζει, θα την ξανακαλέσουν τα παιδιά, την κυρία Θεολογίτη. Τι όμορφη παραλία, είδες. Εκεί είναι πανέμορφο όλη η περιοχή, άστο. Ναι, άρα το προτείνεις. Εννοείται. Α. Και πλαταμόνα προτείνω ανεπιφύλακτα. Α, τι να το συνδυάσουμε δηλαδή. Όλα, τα πάντα. Μια χαρά. Τι είπατε και... Και Όλυμπο. Και Όλυμπο. Να το πλατό μας εδώ, το κοσμογυρισμένο. Ψηφίζει Όλυμπο. Όλυμπο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση που αφορά πάρα πολύ και την Κρήτη. Μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Θεολογίτη πως έχει πάρα πολλές αιτήσεις, πολλά αιτήματα και από κριτικούς, με δεδομένο φυσικά πως είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά και την δόμηση και τα μηχανήματα. Σωστά, είμαστε μαζί ξανά με την κυρία Θεολογίτη. Εγώ σας ακούω. Τέλεια. Τώρα σας ακούμε και εμείς. Λοιπόν, να σας πω λίγα λόγια για την έκθεση. Βεβαίως. Λοιπόν, η έκθεση Λατομείο και Φορτηγά διοργανώνεται 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου εδώ στο Λιτόχωρο Πιερίας, μέσα σε ένα πραγματικά φυσικό περιβάλλον. Και αυτή είναι η ομορφιά της συγκεκριμένης έκθεσης, γιατί γίνεται μέσα σε χώρο εργασίας. Η ίδια διοργάνωση πραγματοποιήθηκε και πέρσι και πραγματικά, όπως λέτε, είχαμε πολλούς επισκέπτες από την Κύπρο, εταιρείες χωματουργικών, τεχνικές εταιρείες, λατομεία, και ελπίζουμε και φέτος, τουλάχιστον έτσι βλέπουμε από τις φόρμες συμμετοχής επισκεπτών που μας έρχονται, ότι η Κρήτη θα μας θυμίσει και πάλι. Η έκθεση πάντως, έτσι για να σας δώσω ένα μικρό στίγμα, θα παρουσιάσει εργοταξιακά μηχανήματα που σημαίνει μικρά τσαπάκια, φορτωτάκια, μπετονιερίτσες και τους γίγαντες που λέμε εμείς, τα θηρία, που είναι οι μεγάλες σπαστήρες, κόσκινα, που είναι ειδικά για το λατομείο, τσάπες, φορτωτές, φορτηγά, μπετονιέρες, αντλίες, συστήματα ανακύκλωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας, και φυσικά φορτηγά, ανυψωτικά και πολλά ανταλλακτικά, λάστιχα και λιπαντικά. Άρα στην έκθεσή σας τώρα μπορούν να δουν και νομίζω ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι και οι αιρετοί, έτσι, κυρία Θεολογίτη. Όλος ο κόσμος, πραγματικά, όλος ο κόσμος της κατασκευής θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ανεπισκεφτεί την έκθεση, και το σημαντικότερο ότι εμείς εδώ σε αυτή την έκθεση έχουμε την δυνατότητα test drive, δηλαδή είτε είναι τα μηχανήματα είτε είναι τα φορτηγά, ο επισκέπτης επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να τα δει σε δράση, να τα δοκιμάσει, να μιλήσει με τους εκθέτες μας και να αποφασίσει στο μέλλον τι θα ήθελε καλύτερα να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, αν εγώ, κυρία Θεολογίτη, είμαι τώρα ένας εργολάβος, θέλω να τεστάρω κάποια μηχανήματα, μπορώ να έρθω λοιπόν στην έκθεση αυτή και να δοκιμάσω να κάνω κανονικό test drive που λέμε, όπως τα έκανα με ένα μάξι? Τόσο απλά. Όπως το περιγράφετε, έτσι ακριβώς γίνεται. Τι λέτε? Έτσι ακριβώς γίνεται. Πάντως, και αυτή είναι η μαγεία αυτής της έκθεσης. Δηλαδή, δεν θα δει ο επαγγελματίας επισκέπτης το μηχάνημα πλυμμένο, καθαρό, μέσα σε έναν εκθεσιακό χώρο. Θα δει βέβαια και αυτά τα οποία είναι προς έκθεση και μόνο, αλλά θα δει και όλα τα τελευταία μοντέλα να βρίσκονται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, που θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μία δοκιμή, να κάνει ένα test drive. Φοβερό. Στο μεταξύ, από ό,τι είδαμε, υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, έτσι, μέχρι και τις 2 Ιουνίου, από τις 31 του Μάη μέχρι και τις 2 Ιουνίου.
Το οποίο περιλαμβάνει. Καθημερινά. Ναι. Για πείτε μας λιγάκι μερικές λεπτομέρειες για τα διαδικαστικά. Τα διαδικαστικά είναι απλά. Καταρχάς, η έκθεση είναι αμιγώς μόνο για επαγγελματίες. Οπότε ο επισκέπτης κάνει την εγγραφή του και μπορεί να περάσει όλες τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης και να συζητήσει με όλους τους εκθέτες, να παρακολουθήσει όλες τις ζωντανές επιδείξεις. Μπορεί να φάει, να πιει. Υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο μέσα εστιατόριο. Και παράλληλα όλο αυτό πλαισιώνεται με μουσική και πολλά events για να περάσει και όμορφα όλες αυτές τις ώρες που θα πάρει. Έχετε και happenings, κυρία Θεολογίτη, όπως λέμε. Χωρίς, ναι, ναι. Χωρίς χορό και φαγητό δεν γίνεται τίποτα στη χώρα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και στην έκθεση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το κρασί Μαλαματίνα και το τσίπουρο Καλαϊτζή, οι οποίοι θα κάνουν γευσηγνωσίες, έτσι, να δοκιμάσει ο κόσμος προϊόντα αντίστοιχα. Τέλεια. Μάλιστα, αυτή είναι η έκτη έκθεση, σωστά? Ναι, ναι. Είναι η έκτη κατά σειρά έκθεση που πραγματοποιείται. Τέλεια. Και ο χώρος, κυρία Θεολογίτη, από ό,τι μας είπατε, είναι εκεί τα αμορυχεία του Ολύμπου. Πού ακριβώς είναι αυτός ναι, ο χώρος? Ναι, είναι ακριβώς κάτω στους πρόποδες του Ολύμπου, μέσα σε ένα αμορυχείο, όπου ένα κομμάτι του, περίπου 50 στρέμματα, το έχουμε μετατρέψει σε εκθεσιακό κέντρο από πέρσι που ξεκίνησε πάλι η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και πραγματικά είναι ένας χώρος καταπληκτικός που δεν στερείται τίποτα. Υπογείως υπάρχουν όλες οι ηλεκτροδοτήσεις έτσι ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα, ώστε οι εκθέτες μας να έχουν ό,τι τους χρειάζεται, προκειμένου να έχουν είτε Wi-Fi είτε να έχουν το ρεύμα τους για τις προβολές που κάνουν. Και είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, κατά τα άλλα. Βεβαίως, εδώ το λιτόχωρο έχει πολύ καλή φιλοξενία από τα ξενοδοχεία, είτε είναι στην παραλία, είτε είναι στο χωριό του λιτοχώρου. Το φαγητό είναι άψογο. Πραγματικά, κανείς όταν θα αποφασίσει να έρθει για να δει θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά του, παράλληλα θα απολαύσει και τις ομορφίες του τόπου. Υπέρα. Βουνό και θάλασσα μαζί, τι καλύτερα. Πραγματικά, βουνό και θάλασσα μαζί, όπως το λέτε. Και να, μια εξαιρετική ευκαιρία, τουλάχιστον για τους επαγγελματίες του χώρου, να βρεθούν στη συγκεκριμένη περιοχή και να τη γνωρίσουν από κοντά από τις 31 έως και τις 2 του Ιούνιου, σωστά? Βεβαίως. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε και τα είπαμε. Και εγώ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Τι όμορφα.